Στην παρέα μας ο Γιώργος Τσακίρης, την επομένη της ήτας της ΑΕΚ από την Brighton. Μαγική εικόνα, νομίζω οι Άγγλοι κράψαν, το είπα και νωρίτερα στο σχόλιο, έκαναν λόγο για ληστεία. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνεις? Εντάξει, μωρέ, τους αρέσει να παίζουν και με αυτά. Ναι, εντάξει, οκ, okay, αλλά ναι, είναι από τα αλλά παιχνίδια. Είναι ότι... Μπράβο, ναι. Που λες το σκορ μας αδικεί, είναι μαγική εικόνα κτλ. Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά το υπήρχε σημασία και το ότι είπαν οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές και το Τζέρμπι, αλλά και οι παίκτες του. Είναι πολύ, πολύ όμορφο, αλλά ξέρεις και πολύ πικρό. Δηλαδή υπάρχει γλυκόπικρη γεύση, υπό την έννοια ότι και με τον Κατούσο, και με τον πρώην τεχνικό του Άγιαξ και με τον Τζέρμπι, ακούς πολύ όμορφα λόγια για την ΑΕΚ. Ναι. Πάρα πολύ σωστά σε ό,τι αφορά την εικόνα των αγώνων. Όντως και το είχαμε επιβεβαιώσει από την αρχή του ομίλου μέχρι και χθες, η ΑΕΚ έχει αποδειχθεί πάρα πολύ ανταγωνιστική σε έναν πάρα πάρα πολύ δύσκολο ομίλο. Ωστόσο θα είναι κρίμα, θα είναι πάρα πολύ άδικο στο τέλος να σου μείνει ένα γαμώτο. Δηλαδή να μην καταφέρει η ΑΕΚ να έχει έστω την τρίτη θέση και την ευρωπαϊκή συνέχεια στο conference. Θα είναι πολύ, ξαναλέω, άδικος βάσει της συνολικής εικόνας του ομίλου και των ομάδων αυτού του ομίλου, έτσι, και των αποτελεσμάτων με τον τρόπο που ήρθαν. Μια και σε αυτό το μάτς άρχισε πολλά παραπάνω από τη μήτα. Σε αυτό το μάτς βασικά, που ήταν και το καλύτερο για μένα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, όπως έπαιζε 11-11, έπρεπε να κερδίσει. Αλλά και με τις υπόλοιπες ομάδες, κυρίως με τον Άγιαξ εντός, είχε και εκεί τη δυνατότητα να κερδίσει και το 89 έχασε μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία και θα έχει τελειώσει ήδη την υπόθεση ευρωπαϊκή συνέχεια. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο όμως, γι' αυτό το λατρεύουμε. Δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Ναι, δεν είναι δίκιο. Δεν αποδίδεται έτσι, πάντα δικαιοσύνη. Έτσι ακριβώς. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει ΑΕΚ σε ό,τι αφορά το κομμάτι των χαμένων ευκαιριών να δουλέψει ακόμα περισσότερο. Νομοτελειακά θα έρθουν τα γκολ, όπως έγινε και πέρυσι, γιατί και η ΑΕΚ πέρυσι και από εκεί είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα και το αναλύαμε ξανά και ξανά στο θέμα της τελικής προσπάθειας και της κατάληξης των πολλών παραγωγικών φάσεων που δημιουργούσε. Απλά το θέμα να μην σου έχει στοιχήσει στο ευρωπαϊκό κομμάτι, γιατί και πέρυσι ΑΕΚ μετά το Νοέμβρη, θα έλεγα, και Δεκέμβρη, εκεί μέσα Δεκέμβρη και ειδικά μετά το Μουντιάλο, αν θυμάσαι. Ναι. Πήρε μπρος και μας σαλίδισε η διαφορά του μείον 8, έφτασε στα play-off να παίξει το πρωτάθλημα και το κατακτήσει και είχε πάρα πάρα πολύ αποτελεσματικότητα από παίχτες τόσο στην κορυφή της επίσης όπως τον Λιβάη Γκαρσία αλλά και από τους πίσω. Και γύρω-γύρω. Ναι. Βέβαια, γιατί και 9 είχε βάλει ο Γκατσίνοβιτς και 10 είχε βάλει ο Τζούμπερ και 9 ο Πινέδα και 10 ο Άμπραμπατ. Γκολ ακόμα που δεν έχει πάρει ΑΕΚ. Ναι. Καλά, δεν θα μπορούσε να έχει πάρει και όλα αυτά ακόμα, έτσι μιλάμε για τον πέρυσι. Αλλά νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι νομιτολιακά θα έρθει και αυτά. Τα ταβάνια της ΑΕΚ είναι πολύ ψηλά όταν φτάνει σε τέτοια παιχνίδια, αλλά πρέπει να τα βρει, γιατί κακό θα είναι να τα πληρώνει συνέχεια, έτσι. Mm. Η εικόνα της με την Brighton δείχνει ότι αν και εφόσον πάει με τον Άγιαξ έτσι, μπορεί να κάνει ένα τρίτο διπλό εκτός έδρας, δηλαδή μάτς, ναι, Ευρώπη, όπως έκανε με την... Έχει το πιο δύσκολο έργο από τις τρεις, ναι, ομάδες, ναι. Αλλά νομίζω αυτό που λες, ότι βάσει εικόνας, θα σου πω ανεξαρτήτως της εικόνας του Άγιαξ, έτσι. Ναι, βέβαια, βάσει μόνο της δικής της εικόνας. Ναι. Αυτόν τον ένα βαθμό που χρειάζεται μπορεί να τον κατακτήσει. Η αλήθεια, ένα καλό ακόμα μαντάτο είναι για την ΑΕΚ, ότι δεν μπορεί να παίξει παιχνίδι υπομονής και στο μισό του. Τακτική και τα σχετικά, goal. Όχι, είναι πιο ροκ. Χρειάζεται γκολ, χρειάζεται νίκη, θα πρέπει να βγει μαζικά. Ναι. Η ΑΕΚ μπορεί στη μετάβαση, έχει πολύ γρήγορη μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση, σε φάση επίθεσης, και αυτό μπορεί να ταιριάξει και να την βοηθήσει στο να βρει το γκολ που θα της κάνει ακόμα πιο εύκολο το έργο. Τώρα δεν πρέπει να ψυχάσει, βλέπουμε ότι ο Άγιαξ είναι μια ομάδα που δέχεται πολλά γκολ αλλά βάζει κιόλας. Ναι, κοίτα, το χθεσινό δεν το περίμεναν ότι θα φτάσει τόσο ψηλά. Ναι. 4-3 τώρα. Κανείς δεν το περίμενε. Ευτυχώς μας έχει τελικά έκανε δουλειά. Ναι. Ευτυχώς, αλλά κανείς δεν το περίμενε, έχεις απόλυτο δίκιο. Ωστόσο και στα υπόλοιπα μάτσεις, και με τη Μασέκ δηλαδή εντός έδρας 2-2, είχε έρθει 3-3. 3-3, αυτό πήγα να πω. Το πρώτο παιχνίδι τους ήταν πολύ ροκ. Ναι. Ναι, έτσι έγινε και το δεύτερο. Βάζει κολλά, αλλά τρώει και πολλά. Και αυτό πράγμα ήταν ΑΕΚ, γιατί γι' αυτό και λέω ότι θα πρέπει να έχει περισσότερο τύχη, ρε παιδί μου. Ή αντίστοιχα την τύχη που είχε στην αποτελεσματικότητα, στο κομμάτι της αποτελεσματικότητας στο Brighton.
Ναι, σωστά. Ποιά και έκανε 6-7 φάσεις, έβαλε 3 γκολ. Ναι, σωστά. Είναι αυτό που λέμε, ότι ειδικά εκτός έδρας να εκμεταλλεύεσαι τις ευκαιρίες. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Μακάρι λοιπόν να καλύτερα έχει, ήταν το τρίτο του διπλό ευρωπαϊκό φέτος, μετά το Ζάγκρεπ και στην Ολλανδική στο Λονδίνο, για να μπορέσει να εξασφαλίσει την παρουσία της στο Conference. Ναι. Mm-hmm. Νομίζω ότι με βάση εικόνες και όσο να έχουμε ακούσει από όλους τους πρωταγωνιστές, το αξίζει. Ναι. Σίγουρα. Σίγουρα, αλλά ναι, όντως αυτό που λες, βάση εμφανίσεων και σε ένα τόσο απαιτητικό όμιλο, ναι, αυτό θα είναι. Μη τι άλλο θα είναι κρίμα να τελειώσει τόσο προώρα η ευρωπαϊκή της περιπέτεια. Ναι, και τώρα πέσεις σε τόσο ψηλά τα δάνεια με ομάδες όπως είναι η Brighton. Ναι. Είναι μια πολύ μεγάλη απόδειξη της δυνατότητας να πας και παραπέρα. Ναι, βέβαια. Είχαμε αντιπάλους πολύ πιο βαρτούς, όπως είναι στο Conference League, γι' αυτό το λέω, έτσι. Δεν λέω ότι είναι μια διοργάνωση η οποία δεν αξίζει, προφανώς και αξίζει, είναι υπέροχη για να μαζεύεις και βαθμούς. Δεν μου πάω, σε δύο χρονιές έχει καταφέρει να απογειωθεί στο ranking. Mm-hmm. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό αυτό να το πετυχαίνουν οι ελληνικές ομάδες, ναι. Γιατί μετέπειτα θα έχουν καλύτερες κληρώσεις. Mm-hmm. Ναι, εννοείται. Και γι' αυτό θα πρέπει να, μακάρι να γίνει για την ΑΕΚ, να πάει στο Conference και από εκεί πέρα θα δούμε τι θα πετύχει. Ναι. Ήταν για σένα η καλύτερη φετινή εμφάνιση της ΑΕΚ, η χθεσινή? Σε Ευρώπη και κρίνουμε τον αντίπαλο, ναι, σίγουρα. Γενικά νομίζω ήταν η καλύτερη της. Mm-hmm. Παρά το αποτέλεσμα. Ναι, ειδικά το πρώτο ημίχρονο ήταν, εντάξει, δεν μπορούσα να είχες αφήσει την Brighton με μια φάση στο 3. Και από εκεί και έπειτα κυριαρχίες, κάνεις 19 τελικές σε σήμερα το τέλος του μάτς, παρά το γεγονός έμεινες με 10, έτσι. Έχει σπουδαίες φάσεις, δηλαδή και το Κατσίνοβιτς και το Δοκάρι και η φάση του Πινέδα και η φάση όταν το Άμραβα του τη σπάει, είναι φάσεις οι οποίες είναι για γκολ, παιδί μου. Προφανώς και με τον τρόπο που έρχονται αυτές τις φάσεις, όχι ανώμαλα ποδοσφαιρικά, αλλά με συγκεκριμένη τακτική λειτουργία και ανταπόκριση αυτή, προφανέστατα, και δεν μπορείς να μην το πεις, είναι το καλύτερο παιχνίδι της ΑΕΚ. Το παιχνίδι της ΑΕΚ σίγουρα. Και σε ένταση και σε τρεξίματα και σε ανταπόκριση απέναντι σε μια ομάδα που αγωνίζει σε μια λίγα η οποία είναι πολλά σκαλιά πάνω. Κορυφαία στον κόσμο, τώρα τι να λέμε. Είναι στην 8η θέση, θυμίζω, αλλά 2 βαθμούς από την δεξάδα και 4 από την τρίτη θέση. Ναι. Brighton. Ναι, τι να συζητάμε τώρα. Μπορεί να τη δεις είναι 8-8, ας πούμε, κάποιος να πει εντάξει, 8 στην Αγγλία είναι, ναι. Εντάξει, βλέπουμε όμως ότι δεν είναι έτσι ακριβώς. Είναι 4 βαθμούς μόλις από την τρίτη θέση. Και με πολλά πολλά προβλήματα αγωνιστικά. Γιατί εδώ και ένα μήνα έχουν 6-7 παίχτες. Σωστά. Μόλις πρόσφατα και με 10 παίχτες κατάφερε να πάρει ένα σημαντικό διπλό μες στη Φόρεστ την προηγούμενη εβδομάδα. Μπροστά μας ο Άρης. Λιβάη και Γιόνσον. Θα δούμε μέχρι και αύριο. Mm-hmm. Νομίζω ότι περιμένουμε στην ουσία να δούμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε αυτούς. Mm-hmm. Θέλω να δω και τι γίνεται και με τον Στάνκοβιτς. Στάνκοβιτς γιατί? Ναι, τον είδα χθες να είναι αισθάνεται κατ' ενοχλήσεις, θα το δούμε αυτό. Γαλανόπουλος φαντάζομαι, επειδή ήταν ίωση, θα είναι διαθέσιμος. Λογικά μέχρι Δευτέρα έτσι, δεν είναι. Ναι, αυτό λέω, φαντάζομαι. Αυτό φαντάζομαστε και εμείς, δεν ξέρουμε το βαθμό της δυσκολίας. Ναι, οκ. Μερικές φορές, ναι, πήρε την κυριότερη από... Το ξέρω, και σωματικά σε καταβάλει και πάει λέγοντας. Ναι, αλλά ναι. Εκτίμηση είναι ότι εφόσον τα αρκετά σε πολλές ημέρες. Ναι. Οπότε η λογική λέει αυτό. Μέχρι αύριο θα ξέρουμε και για Λιβάη με Γιόνσον. Είναι πασφανές ότι δεν θα πρέπει να πιεστούν για μένα. Α, εννοείται. Εν όψη και του τελικού με τον Άγιαξ Άμστερνταμ. Υπάρχει ενδιάμεση άλλωση και το μάτσο με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο για να πάρουν παιχνίδι και ρυθμό. Mm-hmm. Μετά τον Άρη εννοώ. Κυριακή είναι αυτό μάτσο στις 4, θυμίζω για τον κόσμο. Όχι μεθαύριο, την άλλη Κυριακή. Ναι, με το Πανετολικό άλλαξε η ώρα. Προσεγγείτε το μάτσο τον Άρη. Και πρέπει ούτως ή άλλως εστιάζουμε το μάτσο τον Άρη σιγά-σιγά από αύριο, βέβαια, έτσι νορμάζει. Ναι. Γιατί μιλάμε για ένα παιχνίδι πάρα πολύ σημαντικό, δύσκολο, με τον Άρη που έχει πολύ σημαντική ψυχολογική ανάρταση μετά τη νίκη με την Παναθηναϊκού. Μην ξεχνάμε ότι μόνο από την ΑΕΚ και από τον Άρη έχει χάσει Παναθηναϊκός. Είναι πολύ σημαντικό για τον Άρη, είναι πολύ τα πάνω του με αυτή τη νίκη. Και θα έρθει μια πιλαδέλφα να παίξει τα ρέστα του όποτε έχει έρθει, τους ή άλλους έχει βάλει δύσκολα στην ΑΕΚ, η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Πέρσι τον ξεκλείδωσε η ΑΕΚ με 2-6 ατομικές πολύ σημαντικές έτσι ωραίες ενέργειες του Τζούμπερ, υπέροχα γκολ. Ωραία. Και θα πρέπει να διατηρηθεί στο μείον ένα όπως αντιλαμβάνεις ή και να καταλαβαίνει οτιδήποτε έρθει. Ναι, ότι
Ό,τι λάθος μπορεί να κάνουν. Ό,τι έχει προηγηθεί για την ακρίβεια. Ναι, μπράβο, σωστά. Τελευταία. Το βράδυ είναι τελευταία αναμέτρηση. Θα ξέρει όλα τα αποτελέσματα. Θα κλείσει τον πρώτο γύρο. Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Καλό βράδυ στον Γιώργο Τσακίρη.